be safe μια εβδομάδα μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει μια ζωή, έστειλε για μια ακόμη χρονιά το ΕΚΑΒ ως αποκλειστικός δημόσιος φορέας παροχής επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Σχεδίου Δράσης του Τμήματος Εκπαίδευσης Εκπαίδευση, το ΕΚΑΒ διοργάνωσε για 10η χρονιά την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης με κεντρικό μήνυμα ΕΚΑΒ Be Safe. Η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευση και Πρόληψη έχει πλέον θεσμοθετηθεί ω ελάχιστο φόρο τιμή προ του διασώστε και πληρώματα ασθενοφόρων, του νοσηλευτέ και του ιατρού του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Στόχο είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών, αλλά και την παροχή βασικών γνώσεων για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών των συνανθρώπων μα. Έτσι, εκπαιδευτέ, διασώστε, νοσηλευτέ και γιατροί του ΕΚΑΒ τη 7η Περιφέρεια, Υπήρου και Κέρκυρα, βρέθηκαν στο κέντρο τη πόλη των Ιωαννίνων και ενημέρωσαν τους πολίτες σχετικά με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση του αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή. Ο πρόεδρος των εργαζομένων της 7ης περιφέρειας του ΕΚΑΒ, Περικλής Κολέτσιος, Τόνισε τη σημασία όλοι οι πολίτε να αποκτήσουν τι βασικέ γνώσει αντιμετώπιση μια καρδιακή ανακοπή, προσφέροντα την κατάλληλη βοήθεια στα πρώτα καθοριστικά λεπτά, μέχρι την άφηξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Τόνισε δε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρήσει κανεί την ψυχραιμία του και να απαντήσει σε όλε τι ερωτήσει που του γίνονται από την πλευρά του τηλεφωνητή του ΕΚΑΒ. Ε, βρισκόμαστε εδώ σήμερα στα πλαίσια τη δέκατη εβδομάδα εκπαίδευση και πρόληψη που πραγματοποιεί το ΕΚΑΒ κάθε χρόνο και το σημαντικό και θέλω να το τονίσω ότι είναι αφιερωμένη στους συναδέρφους μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα του καθήκοντος γιατρούς και διασώστες. Να πω ότι γίνεται σε όλη την Ήπειρο αυτή η δράση. Δεν γίνεται μόνο εδώ στα Γιάννα και ευχαριστώ τους συναδέρφους που συμμετέχουν σε αυτό. Εμείς εδώ λοιπόν σε, αυτά, σε αυτή τη σημαντική εβδομάδα για μας που σας λέω είναι εβδομάδα μνήμης για τους συναδέρφους μας ε, βρισκόμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι μπορεί να κάνει όταν του συμβεί κάτι ατυχές. Ένας διπλανός του, ένας γνωστός του, οποιοδήποτε. Αυτό που λέμε πάνω απ' όλα είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας να προσεγγίσουμε το θύμα να το ρωτήσουμε αν είναι καλά και από εκεί και πέρα αν πάρουμε απάντηση υπάρχει άλλος χειρισμός αν δεν πάρουμε απάντηση υπάρχει άλλος χειρισμός που πρέπει να τηλεφωνήσουμε το ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ να έρθουμε εμείς σαν επαγγελματίες να προσεγγίσουμε και να συνεχίσουμε την κάρπα που ήδη αυτός πρέπει να, να έχει ξεκινήσει. Ένα άλλο θέμα είναι ότι Υπάρχουν οι αυτόματοι εξωτερικοί απεινοδοτέ που τόσο πολύ του ακούμε και ο κόσμο ρωτάει: Μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ. Ε, και βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι ένα πανέξυπνο μηχάνημα. Αρκεί να έχει μια βασική εκπαίδευση, πολύ μικρή εκπαίδευση. Βάζει τα πάτσα πάνω στον ασθενή και μετά τον καθοδηγεί το μηχάνημα ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Εμείς εδώ λοιπόν βρισκόμαστε να τα δείξουμε όλα αυτά να λύσουμε τις απορρίες στον κόσμο, αν και η ευχαρίστησή μας είναι να δοκιμάσει και ο κόσμος και να δούμε τις λεπτομέρειες, πού κάνουμε λάθος, ποιο πρέπει να διορθώσουμε κτλ. Τι συναντάτε συνήθως, έτσι από την εμπειρία σας οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν καλείστε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Συνήθως αυτοί που είναι γύρω έχουν χάσει ήδη την ψυχραιμία τους ή καταφέρνουν έστω, αν έχουν διδαχθεί κάτι να το κάνουν. Δυστυχώς, δυστυχώς στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ε, επικρατεί ένας πανικός και επικρατεί και ο πανικός και εκεί που δεν... από την ώρα που γίνεται το τηλεφώνημα. Ο τηλεφωνητής εκεί κάνει κάποιες ερωτήσεις γιατί είναι θέμα πρωτοκόλλου και κάνει τις ερωτήσεις. Ούτε θέλει να μας δυσκολέψει τη ζωή, ούτε κάτι άλλο. Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, να προσεγγίσουμε, ξαναλέω, το θύμα και να απαντάμε σε ό,τι μας, μας, ρωτάνε. Έτσι εμάς θα μας βοηθήσουν πάρα 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 πολύ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στα Γιάννα υπάρχει και μονάδα με τον γιατρό, υπάρχουν τα απλά αστυνοφόρα. Οπότε εμεί αναλόγω με τι πληροφορίε που θα πάρουμε, θα, θα δράσουμε και, και αναλόγω. Είναι πολύ σημαντικό η ψυχραιμία. Και αν δεν μπορούμε εμεί να κρατήσουμε την ψυχραιμία, σα βρούμε κάποιον άλλο να τηλεφωνήσει. Αν εμεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν έχουμε την υπομονή. Είπαμε 166 και 112 είναι οι αριθμοί που μπορούν να καλέσουν οι πολίτες. Θα είμαστε πάντα δίπλα τους, να το ξέρετε. Ε, ενδιαφέρον υπάρχει για να μάθουν έτσι, να ακούσουν οι πολίτες ή θα, θα, μπορούσε να γίνεται και πιο οργανωμένα ενδεχομένως. Ίσως, ίσως. Αυτό έχετε δίκιο. Θα πρέπει να γίνει λίγο πιο οργανωμένα. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, αλλά τι γίνεται με μία φορά... Σίγουρα θα δημιουργηθούν απορίε. απορίες. Αυτό θέλει επανάληψη και ξανά και ξανά και ξανά. Ίσως θα πρέπει να μπει στα σχολεία, να ξεκινήσουμε από εκεί, για να μπορέσουμε όλοι να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να έχουμε κατά μήνυμο, ε, τις πρώτες, να εκτελούμε τις πρώτες βοήθειες.